Βρισκόμαστε εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για ακόμη μία ημέρα έως τις 30 Δεκεμβρίου και ο λόγος είναι πολύ σημαντικός. Συγκεντρώνουμε χρήματα που θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο την Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση του Πειραιά, μια ομάδα ανθρώπων που βοηθούν με τον καλύτερο τρόπο μέσα από πολλά και πλούσια προγράμματα, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας του Πειραιά που αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα της κρίσης έχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένουμε όλους, το ξαναλέω, έως 30 Δεκεμβρίου έχουμε πάρει παράταση, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ο καθένας ό,τι μπορεί. Έχουμε πάρα πολλά βιβλία, πρωταγωνιστής είναι το βιβλίο, από μισό ευρώ, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορεί ο καθένας για αυτό το πολύ σημαντικό σκοπό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ακαδημία του Ολυμπιακού, ηλικίες παρακαλώ. K16 είναι το τμήμα, κάτω από 16, που ήρθαν εδώ να βοηθήσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο στην προβολή του έργου της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Πειραιά. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τα παιδιά της Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το τμήμα κάτω των 16 ετών, με συνοδεία προπονητών, γονέων και στελεχών της Ακαδημίας. Βρισκόμαστε σήμερα στην φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνουν τα παραπολιτικά και η Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά. Ένα βιβλίο για καλό σκοπό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με στόχο να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την αξιέπαινη εκδήλωση και να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, ούτως ώστε και εκείνα να προσφέρουν με τη σειρά τους στο κοινωνικό σύνολο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρός μας, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται πάντοτε κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας για να ανακουφίζουμε τον πόνο των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση σήμερα, σαν Ακαδημία του Ολυμπιακού και σαν Ολυμπιακός, για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που κάνει τα παραπολιτικά και η ΚΟΔΕΠ, ώστε να αγοράσουμε ένα βιβλίο και να βοηθήσουμε τους άστεγους και τους άνεργους κατοίκους του Πειραιά, οι οποίοι αυτές τις μέρες σίγουρα το έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο δώρο μπορούμε να κάνουμε στα προσφυλή μας πρόσωπα και στα αγαπημένα μας πρόσωπα στις γιορτές είναι ένα βιβλίο. Και καλώ όλο τον κόσμο του Πειραιά αλλά και όλης της Αθήνας να έρθει, γιατί ο σκοπός είναι πάρα πολύ έτσι κοινοφελής και χρειάζεται στήριξη αυτή η προσπάθεια. Το να διαβάζεις βιβλία δεν είναι κάτι δύσκολο. Μαθαίνεις σκέψεις διάφορων ανθρώπων, οι οποίες θα σε βοηθήσουν στη ζωή σου. Εμείς σαν παιδιά δεν είμαστε μόνο για να παίζουμε ποδόσφαιρο, αλλά και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα για τη ζωή. Και μέσα από αυτό θα βοηθηθούμε. Και το μόνο που κανείς δεν μπορεί να στερήσει σε αυτή την εποχή που ζούμε είναι η μάθηση σου και η εκπαίδευση που παίρνεις στο σχολείο και όλα αυτά που μαθαίνουμε εμείς μέσα από τα βιβλία και τα μαθήματα και τους δασκαλούς μας και αυτά.